Gore, tell the direction of the hotel. Yeah, it's Gore. Oh, now they go down to city. Και αυτό αποδείχθηκε για σήμερα. Απλά δεν πιστεύω στην τύχη. Περίμενε ότι θα έχει ένα τόσο δύσκολο τέλος αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια, είναι ένα Final Four, είναι ημιτελικός. Τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Βέβαια, δεν μπορούσαμε να παίξουμε το παιχνίδι που ξέρουμε συνήθως. Με 85-90 πόντους. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την άμυνα. Αυτό κάνουμε. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι, πολύ κούραση και σημαντική πνευματική. Αλλά το θέμα είναι ότι καταφέραμε να κρατήσουμε σαν ομάδα. Σοφοκλή, ξεκινήσατε άσχημα και στα τελευταία παιχνίδια ξεκινάτε άσχημα. Ωστόσο, στο τέλος καταφέρετε να παίρνετε αυτό που θέλετε. Το θέμα είναι όντως καμιά πολύ άσχημη αρχή. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά το θέμα είναι ότι βρήκαμε τη συγκέντρωσή μας, βρήκαμε τη θέληση. Γίναμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα αμυντικά. Και καταφέραμε να πάρουμε όντως αυτό που θέλουμε. Πέρυσι αντιμετωπίσατε την Μπαρτσελόνα σε ένα μικρό τελικό. Αυτή τη φορά την αντιμετωπίζετε στο μεγάλο τελικό. Όπως είπα, θα είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι να συνεχίσουμε και στο τελικό όπως και σήμερα. Με ομαδική δουλειά, θέληση και πάρα πολύ συγκέντρωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Practice tomorrow. Νομίζω ότι σήμερα είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Διαφήμιση για το μπάσκετ. Από μια ομάδα η οποία έχει παίξει όλη την χρονιά και έχει δημιουργήσει εκπλήξεις. Φτάνοντας εδώ, ήθελα να παίξουμε το ίδιο πάθος για να μπορέσει να μας κερδίσει και εμείς, με το βάρος του φαβορί, να έχουμε την υπομονή να παίξουμε και καλό μπάσκετ, αλλά συγχρόνως να πολεμήσουμε απέναντι στην ομάδα που έχει το μεγαλύτερο πάθος στη φετινή Euroleague, με το ίδιο πάθος. Νομίζω ότι ο κόσμος είδε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και εμείς
κατορθώσαμε να δείξουμε κάτι το οποίο η Παρτιζάν το είχε δείξει όλο το, όλο το χρόνο. Μαχητικότητα στο επιθετικό rebound. Όπου νομίζω ότι ήταν και το πλήρωμα του παιχνιδιού. Στην αρχή το παιχνίδι ήταν. Η Παρτιζάν πήρε ένα βαντάζ ενθουσιασμού κάνοντας ευνηδιασμούς και παίρνοντας επιθετικά rebound. Κατορθώσαμε να το κοντρολάρουμε αυτό. Τελικά κερδίσαμε με τον τρόπο που πιθανώς έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια από τις άφετες, με το επιθετικό rebound. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί είχαν υπομονή, είχαν θέληση και όταν δεν είχαμε ρυθμό, είχαμε πάθος. Πραγματικά ήταν μια σπουδαία νίκη για την ομάδα μου. That's a question. Oh, thank God.